Θέλω να σας καλωσορίσω φίλες και φίλοι στο κανάλι Rose TV, όπου καθημερινά σας μεταφέρω τα πιο καυτά θέματα σε spoiler και τις πιο καυτές εξελίξεις από αγαπημένες σειρές και reality. Οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς θα είναι σοκαριστικές και πρωταγωνίστρια της σειράς αποκαλύπτει τα spoilers του δεύτερου κύκλου. Για τα νέα επεισόδια της σειράς Έρωτας Φυγάς, το δεύτερο κύκλο, τις εξελίξεις που θα συμβούν σε αυτόν και το μέλλον της, μίλησε η αγαπημένη μας ηθοποιός, Χρύσα Κλούβα, η τηλεοπτική Βάσο η Βασούλα, σε συνέντευξή της. Η τηλεοπτική Βάσο μίλησε για τη σχέση της με τη γιαγιά της οικογένειας, την ανάγκη της να βρει τον νέο έρωτα της ζωής της, αλλά και τις ανατροπές μεταξύ των εχθρών της σειράς. Όλα όσα είπε, θεωρώ πως ό,τι συμβαίνει στη Βάσο είναι από την απεδευσιά. Δεν είναι ψημένη από τη ζωή, δεν έχει εφόδια και μένει στην πρώτη σκέψη. Δεν νομίζω ότι η πρόθεσή της είναι το κουτσομπολιό και το ανακάτεμα, αλλά επειδή είναι λαϊκός άνθρωπος λέει αυτό που της έρχεται. Χωρίς να το σκεφτεί. Ως εκ τούτου, δημιουργεί παρεξηγήσεις. Είναι, όμως, πολύ αυθεντική και τα αισθήματα και οι προθέσεις της είναι αγνά. Προσπαθεί να βρει τον άνθρωπό της. Απογοητεύεται, ενθουσιάζεται ξανά. Να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Είναι πάντως κορίτσι για σπίτι. Είναι περισσότερο τολμηρή. Επειδή ξέρει ότι είναι κορίτσι για σπίτι, νιώθει ότι αν δεν γνωρίσει κάποιον και αν δεν βάλει και η ίδια λίγο το χεράκι της, δεν θα τη συμβεί ποτέ. Είναι ηθικό κορίτσι. Είχε σοκαριστεί όταν είχε μάθει για τις παράλληλες σχέσεις στο Κιάρι. Είναι πολύ ηθική και όχι τόσο επιπόλαιη όσο μπορεί να δείχνει. Είναι έντονη η διάθεσή της σαν δημιουργήσει οικογένεια και αυτό την κάνει πιο τολμηρή προκειμένου να γνωρίσει κάποια παλικάρια. Πάντως η Βάσο κρατάει το πολύτιμο γιατί αυτό είναι η τιμή της. Η σχέση της με τη γιαγιά είναι ιδιαίτερη και καθορίζει τη Βάσο συναισθηματικά. Θα υπάρχουν εκπλήξεις και ανατροπές σε σχέση με τις δύο αυτές ηρωίδες. Μπορεί στην αρχή η Βάσο να είχε μια γκρίνια που θα την πρόσεχε, αλλά τη λατρεύει και της έχει αδυναμία. Όταν της ανακοινώθηκε η αποκλειστική της φύλαξη πανικοβλήθηκε γιατί η ζωή της θα πήγαινε σε δεύτερη μοίρα και δεν ήταν έτοιμη για αυτό. Ωστόσο, όταν περνάει χρόνο με τη γιαγιά είναι πλήρως ευχαριστημένη με τα όποια τρωτά σημεία μπορεί να έχει αυτή η σχέση. Η γιαγιά της τα λέει όλα και εκείνη απολαμβάνει τα πειράγματά της. Τα αντιλαμβάνεται όλα η γιαγιά. Έχει ένστικτο. Καταλαβαίνει πολλά πράγματα πριν ακόμη γίνουν και άλλα που γίνονται. Μάλλον αρχίζει και η Βάσο να ενδιαφέρεται για τον ταχυδρόμο. Για να δούμε αν θα υπάρξει ειδήλιο. Είμαι και εγώ περίεργη να δω τι θα γίνει και περιμένω πώς και πώς γιατί η Βάσο θέλει να παντρευτεί. Ποιος θα είναι ο τυχερός άραγε. Υπάρχουν μεγάλες ανατροπές. Αυτοί που είναι κόντρα, ξαφνικά τα γυρίζει η ζωή και βρίσκονται να παλεύουν για το ίδιο πράγματα. Όλα αυτά θα τα δείτε προσεχώς στον δεύτερο κύκλο. Μείνετε συντονισμένοι με το κανάλι μας, εδώ στο Rose TV για τα καυτά spoilers που έρχονται, με μια δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μας και με ένα κλικ στο καμπανάκι για να μην χάνετε τα βίντεο και τα συγκλονιστικά spoiler που ανεβάζουμε.